κύκλος είναι μικρός. Γάμισε τη μόδα, γάμισε τους όλους. Είμαστε μπροστά στη μία ρόδα κι άσπρο πάτο. Το φτύνω, διαμάντια φτύνω. Γι' αυτό εξωβγαίνει για πάρτι σου άλλο ένα γύρο. Το τελευταίο καυτό σου λέω, τον γκάζι δεν κλείνω. 200 και το κοντέρ και πλαγιάζω σαν το Βαλεντίνο. Γεια σας ρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε καλά. Έλειψα καιρό, το ξέρω. Έγιναν πολλά πράγματα. Μου είχατε ζητήσει autovlog και θα πάρετε autovlog. Είμαι μέσα στα μάξι μου. Λοιπόν, είμαστε λίγο πιο έξω από τη Χαλκίδα και κατευθυνόμαστε βόρειο Εύβοια. Πάμε στο χωριό μου να καθαρίσω λίγο το σπίτι, να κάνουμε το μπάνιο μας. Οπότε συντονιστείτε, πατήστε like, βαρέστε την καμπάνα όσοι θέλετε. Πάμε Αγία Άννα, βόρειο Εύβοια. Πολλές τροφές ο Άγιος, να ξέρετε. Θέλει μεγάλη προσοχή. Έπαιξε κόλλο. Έπαιξε κόλλο. Η πισοκούνα παίζει κόλλο. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, η θερμοκρασία έχει αλλάξει αισθητά. Πλέον μέσα στη φύση είμαστε στους 25 βαθμούς. Δροσιά, πολύ ωραία. Θα περάσουμε από τα εξής χωριά. Θα περάσουμε από Προκόπη, από Μαντούδη, από Κίνηθο, από Στροφιλιά. Θα καταλήξουμε στο χωριό της Αγίας Άννας να πιούμε ένα δεύτερο καφέ, γιατί ήδη έχουμε καφέ μέσα στα μάξι. Και μετά θα κατέβουμε στην παραλία της Αγίας Άννας να σας δείξω το χωριό μου, να δείτε τι ωραία παραλία έχει, τι ωραία θάλασσα. Ίσως έχει και αέρα σήμερα λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας εδώ. Το χειμώνα όλη αυτή η διαδρομή που βλέπετε τώρα είναι γεμάτη με χιόνι. Λοιπόν, θέλω μερικοί από εσάς σακαλάκια που είστε να μου πείτε μια καλή σύνθεση για ένα υπολογιστή, ένα ωραίο build-up. Έχω βρει κάτι στο νου μου, αλλά θέλω να μου ράψετε εσείς από κάτω στα σχόλια να μου πείτε τι προτείνετε. Πιο πολύ το θέλω για editing και gaming, οπότε πρέπει να είναι κάτι αρκετά δυνατό. Γράφτε μου στα σχόλια ή και έτοιμο PC, δεν έχω θέμα. Θέλω να έχει σίγουρα πολύ μνήμη για τα βίντεο, να έχει ένα καλό επεξεργαστή για να τρέχει γρήγορα, μια καλή κάρτα γραφικών. Γιατί παιδιά, ο υπολογιστής που κάνω τώρα τα βίντεο, εντάξει, είναι ένα λάπτοπ που το έχω από το 2009, όταν πέρασα φοιτητής, και σιγά σιγά αρχίζει και με εγκαταλείπει, λογικό είναι. Οπότε ήρθε η ώρα για μια ανανέωση, ας το πούμε έτσι. Φτάνουμε στην Αγία Άννα, περάσαμε Προκόπη, Μαντούδη, Κίνηθο. Αγία Άννα έχει πιάσει βροχή, σκοτίνιας ουρανός. Τώρα ελπίζω να μην ακυρωθεί το μπάνιο μας. Μας έχει πιάσει και κίνηση εδώ. Πω, την γαμίσαμε. Την γαμίσαμε. Πω, παιδιά, κατακλυσμός βλέπετε εδώ στην Αγία Άννα. Της πουτάνας γίνεται. Γίνεται κατακλυσμός Θεού. Θεομηνία. Ελπίζω να ζήσουμε. Δεν μας κόβω να πάμε για μπάνιο. Θα ανάψουμε κανένα τζάκι στην Αγία Άννα, έτσι όπως το πάει ο καιρός. Εγώ έχω έρθει μαμάνικο. Ας έχω χαμηλή σχέση μέσα, γιατί BMW στο νεράκι κάνει τσαλιμάκια. Ο πρώτος έχει χεστεί πάνω του. Μας πάει πίπα κόλλη εμπλοκή. Είπα να σας πάω μια βόλτα. Έπιασε βροχή, δηλαδή τι άλλο θα γίνει. Αυτή την ώρα πάμε με 30 χιλιόμετρα. Τρίτη σχέση μέσα. Έχει κάτι στροφούλες εδώ ψηλοεπικίνδυνούλες. Θα προσπαθήσουμε να πάμε όσο πιο αργά γίνεται. Περάσαμε τόσα χωριά, Προκόπη, Μαντούδη, Κίνηθο, Στροφιλιά. Στην Αγία Άννα βρήκε να μας πιάσει βροχή, να μας χαλάσει τα πάντα. Εδώ είμαστε στο χωριό της Αγίας Άννας.
περάσει περίπου 2 ώρες που είμαστε εδώ. Εσάς δεν έχει περάσει τίποτα χάρη στο μοντάζ. Στενή δρόμη βλέπετε. Εδώ είμαστε δίπλα στην κεντρική πλατεία. Και εδώ ακριβώς είναι η κεντρική πλατεία. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το μπανάκι μας. Μια ωραία διαδρομή. Δεν ξέρω αν τραβήξουμε όλοι σε κανονικό βίντεο. Θα κάνουμε ένα time lapse να δείτε. Ευχαριστώ συνάδελφο εδώ. Συνάδελφο, θα δώσω ένα πλάνο έτσι. Φυσικά. Ωραία. Για σήμα μου ότι έβρεχε και είχε αρκετό αέρα, παρόλα αυτά έχει ζέστη. Αλλά φυσάει να δούμε αν θα μας κάνει τα χατρία καιρό να κάνουμε το μπάνιο μας. Αυτό που ακούτε είναι η ζώνη μου η οποία έχει χαλάσει. Αλλά ζώνη φοράω, να ξέρετε. Μάρτυρες τα παιδιά. Του Ιαχωβά λέει ο μαλάκας. Του Ιαχωβά λέει ο μαλάκας ο αντίχριστος, ρε. Κοιτάξτε πλάνο ρε παιδιά. Δεν ξέρω αν είδατε την παραλία όλη πιάτο. Κοιτάξτε δέντρο, κοιτάξτε φύση. Κοιτάξτε πράσινο. Κοιτάξτε πράσινο ηρωνικό και άλλο τσιγάρο, ναι. Κοιτάξτε πράσινο τσάκο, είχα να την πείρα. Πράσινο, αλλά πάρω και ήρθε η ώρα του βάλω και φωτιά. Κατεβαίνουμε λοιπόν, άνετοι, ωραίοι, με τα μαλλιό μας. Μπρούκλιδες θα έλεγα. Κοιτάξτε πως απλώνεται το Αιγαίο. Μέχρι εκεί που βλέπει το μάτι σας, πριν όχι τώρα, είναι Αιγαίο Πελάγος. Ένας καταπράσινος παράδεισος στην Εύβοια. Μόλις μια μισή ώρα από την Αθήνα. Τα καλύτερα στροφιλίκια για μηχανάκι. Δεν υπάρχουν αυτοστροφές παιδιά. Άμα το έχετε και λίγο, δεν ξύνεται μόνο μανέτα και γόνατο. Και αυτή ξύνεται. Ωραία στροφή. Εδώ κατέβασμα πρώτη. Κεταλάκι. Τέρμα γκάζι με χειρό. Με χειρόφρενο για μας κλαίνε μετά οι ρέγγες. Αέλη. Τι αέλη. Εδώ παλιά ήταν το καλύτερο κλαμπ της Αγιάνας που έκλεισε επειδή βλέπετε δεν έχει να παρκάρεις πουθενά. Το λεγόμενο Άρκο Μπαλένο. Κλαμπ στην Αγιάνα. Με πιθήκια. I love how all girls I move them body. And when you move your body, wanna move it nice and sweet. Yeah! Πισίνα. Παρένθεση, αυτός που το έχει έχει Σουζούκι Μπαλένο. Μπορεί να έχει και Σουζούκι Μπαλένο, δεν ξέρω. Με φυσίκια. Φυσίκια ρε. Με πισίνα, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Σε εδώ παιδιά, φτάσαμε στην παραλία της Αγίας Άννας. Εδώ είναι η περίφημη μυραρία το Βινήλιο. Και εδώ κάνουμε αριστερά. Εδώ έρχεται και κάνει τα καλοκαίρια μπάνιο το Bulldog στη θάλασσα, η οποία έχει γάμισε τα κύμα φίλε. Και η Αγιάνα είναι γνωστή για τους πνιγμούς της. Αν δεν ξέρεις τη θάλασσα, θα δούμε. Παραλία λοιπόν. Ήρθε η ώρα λοιπόν της επιστροφής. Κάναμε το μπάνιο μας. Είχε απίστευτο κύμα. Φάγαμε σαμπούστιδες. Σαμπούστιδες όμως. Μπιφτέκια, καλαμάρια, σαγανάκια. Δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Ένας φίλος έφαγε μια θεϊκή σαβούρα. Δεν την έγραψα δυστυχώς. Του φύγε όλη η σαλάτα πάνω μαζί με την καρέκλα. Και τώρα σιγά σιγά ήρθε η ώρα να πάρουμε το δρόμο του γυρισμού. Μπούλο, ναι, γεια σου μενάρι μου. Και να αρχίσουμε πάλι να κατηφορίζουμε προς Χαλκίδα. Ελπίζω να σας άρεσε πολύ το βίντεο. Θα ακολουθήσουν πλάνα επιστροφής. Κάπου εδώ θα σου πάσει η φωνή μου. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Ζώνες, κράνη, μην τρέχετε. Μην οδηγάτε ενώ έχετε πιει. Και μέχρι το επόμενο βίντεο. See ya!
το δίνω hardcore και ομό από την πρώτη μέρα. Τον πρώτο στίχο, το πρώτο κομμάτι, τον πρώτο τοίχο. Το πρώτο track που άκουσα, τον πρώτο δίσκο. Το πρώτο live, το πρώτο yard μου, το πρώτο ρίσκο. Η φάση είναι όλα ή τίποτα μάγκα. Έχω φτύσει ένα βουνό κουμπλέ και έχω άλλα τόσα καβάτσα. Δεν περίμενα ούτε έβγαλα λεφτά. Γαμάτα φράγκα είναι για μένα και για σένα. Με νιώθει ποτά η κάβλα. Δίνω τη φλόγα στον κόσμο γιατί την έφτιαξα. Ειδικά για τον κόσμο βάζω τελεία σε αυτό. Ωστόσο, έχω τον τρόπο να ανεβάζω το ρυθμό από τον πρώτο κρότο. Πάντα με τόπα lives από τον πρώτο χρόνο. Μου λένε τι, τα ρα που δίνεται είναι διαμάντια. Κι όλοι με ψάχνουν γιατί χάνομαι τα βράδια. Ρωτάνε πως γίνεται, κοιτάξτε τσακάλια. Φέρτε μου δυο σακούλες μπύρες και ανοίξτε μου δυο κανάλια. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά, δεν είναι τα λεφτά. Ούτε η δόξα, είναι στο μυαλό μου η λόξα. Χρόνια τώρα περπατάω στην ίδια ρότα. Σταματάω στο ταμπούρο ξεκινώντας απ' την πότα. Το beat, μαν δεν είναι μόνο το beat. Το fit δεν σε κάνει μάγκα μόνο ένα fit. Άμα δεν μιλάς σε ένα αλάνι όταν σε βρίσκει. Να πάνε να γαμηθούνε τα ελπί σου και η δύο.